μοιάζουν τα πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Πάρα πολλά κάνω όταν δεν γίνονται αυτά που περιμένω. Περίμενα χρόνια να βρεθώ σε αυτήν εδώ τη θέση. Πήρα κάποιες απαντήσεις, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Πρώτον, προσπαθώντας να σπάσω το φράγμα του στίχου, πραγματοποίησα όνειρα άπιαστα. Τα 7 CD που με βγάλει στοιχεία αδιάσυστα. Διευρύναμε τους μουσικούς ορίζοντες μας σαν τους μουσικούς που παίζουνε όργανα άταστα. Δεύτερον, μάλλον βγήκε σε καλό που δεν φταίνε τα ευρώ. Γι' αυτό που φτάσει να με εγώ, μάλλον φταίει το στυλό που δεν χρειάζεται μέχρι τώρα να συντηρώ. Στην εγκάλινα ακίνητο παρά μόνο ένα κοινό ευσυνείδητο. Τρίτον, για να έχεις κοινό πρέπει να έχεις κάτι κοινό με αυτό. Αλλιώς υπάρχει κενό που δεν συμπληρώνεται, το εννοώ. Τέταρτον, οι πράξεις και τα λόγια ενός MC πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία. Δεν αρκούν οι ρήμες του να κάνουν με καταληξία. Στο χέρι σου είναι και στο μυαλό σου. Είπα, στο χέρι σου είναι και στο στυλό σου. Σου λέω ξανά, στο χέρι σου είναι και στο τετράδιό σου. Είναι στο χέρι σου να βρεις τον προορισμό σου. Έκανα τον κύκλο μου, hip hop, μα πάλι γύρισα σε σένα. Έκανα το ταξίδι μου σαν τον Οδυσσέα. Το αίμα έγινε μελάνι, μα εγώ δεν άγγιζα την πένα. Μα χωρίς να σε σκεφτώ δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Έκανα τον κύκλο μου, hip hop, μα πάλι γύρισα σε σένα. Έκανα το ταξίδι μου σαν τον Οδυσσέα. Το αίμα έγινε μελάνι, μα εγώ δεν άγγιζα την πένα. Μα χωρίς να σε σκεφτώ δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Υπήρξε περίοδος που δεν ήθελα να γράφω, δεν ήθελα να σκάψω μέσα μου, γιατί φοβόμουν να μάθω την αλήθεια και το ψέμα μου. Έχω πει αυτές τις δύο λέξεις τόσες φορές που σκέφτομαι μήπως έφτασα στο τέλος μου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καινούργια αρχή. Η ρήμες είναι απλώς μια αφορμή να ανακαλύψω την αιτία που ζωγραφίζω τις λήψεις μου με λέξεις. Είναι που συγχάθηκα τα γκρίζα τοπία μου. Αν με βαρέθηκες τότε θα λάμψω δια της απουσίας μου. Γράφοντας τόσα χρόνια έγινα κάτοχος μιας ανοσίας που με κατέστησε ικανόν, λατρεύω κάθε ψυχολουσία μου. Εξέτασα από σκηνή θεά σχεδόν κάθε ευαισθησία μου. Γράφω γιατί έτσι αποφεύγω την πνευματική αναπηρία του κόσμου που μάλλον δεν θέλει, γιατί μπορεί να ξεφύγει από την ακινησία του. Γράφω για να υπενθυμίσω σε μερικούς την αμνησία τους, προσπαθώντας να κατανοήσω την ψυχολογία τους και να βρω πού ταιριάζει η παρουσία μου. Γράφω για να συγκεκριμενοποιήσω ότι είναι φλου. Μου φαίνεται πως το να γράφω είναι απλώς μια επιθυμία μου που σου βάζει συνήθως σκέψεις και αμφισβητείς την εξουσία τους. Πώς σε ποιους και σε πόσους να εκφράσω την αδυναμία μου, να απαντήσω στις απορίες σου. Παρά μόνο όταν μία ρήμα μου γίνεται κτήμα σου. Και νιώθω πως δεν είμαι τέλος, τελικά πιστεύουνε κι άλλοι στην ουτοπία μου. Έκανα τον κύκλο μου, hip hop, μα πάλι γύρισα σε σένα. Έκανα το ταξίδι μου σαν τον Οδυσσέα. Το αίμα έγινε μελάνι, μα εγώ δεν άγγιζα την πένα. Μα χωρίς να σε σκεφτώ δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Έκανα τον κύκλο μου, hip hop, μα πάλι γύρισα σε σένα. Έκανα το ταξίδι μου σαν τον Οδυσσέα. Το αίμα έγινε μελάνι, μα εγώ δεν άγγιζα την πένα. Μα χωρίς να σε σκεφτώ δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Έκανα τον κύκλο μου, hip hop, μα πάλι γύρισα σε σένα. Έκανα το ταξίδι μου σαν τον Οδυσσέα. Το αίμα έγινε μελάνι, μα εγώ δεν άγγιζα την πένα. Μα χωρίς να σε σκεφτώ δεν πέρασε ούτε μια μέρα.